Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην κανονική ροή της εκπομπής και καλωσορίζουμε ευέλικτο μέσω το ραδιόφωνο, μειώνει αποστάσεις, την υποψήφια ευρωβουλευτή με την πλεύση ελευθερίας, την κυρία Καλλιόπη Ευαγγελίδου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Ευαγγελίδου. Καλημέρα στην Ξάνθη. Καλημέρα σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στην Ξάνθη, μας λέει η κυρία Ευαγγελίδου, από σχετικά κοντά, στις Σέρρες βρίσκεται. Μου έλεγε νωρίτερα, είμαι από Σέρρες και είμαι στις Σέρρες. Βεβαίως. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα και 29 ετών πήρα μία απόφαση να ζήσω στις Σέρρες, που είναι η πατρίδα της μητέρας μου. Και είμαι και ο τόπος της καρδιάς μου, δεν έχω μετανιώσει για την απόφαση που πήρα. Η Μακεδονία μας είναι πανέμορφη, όπως και η Θράκη μας είναι πανέμορφη. Και είμαστε πολύ τυχεροί εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτή τη φύση και μέσα σε αυτές τις υπέροχες πόλεις. Να πω το εξής, η κυρία Ευαγγελίδου είναι ηθοποιός. Έχει σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Οδείου Αθηνών, στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Επαγγελματίας ηθοποιός. Κύριε Ευαγγελίδου, από 32 χρόνια, πάνω από 30 χρόνια. Και παίρνετε την απόφαση στο 2002 συγκεκριμένα να έρθετε στις Σέρρες. Ναι, και να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από μικρή τους το έλεγα, δεν με πιστεύανε. Οι γονείς μου είναι ηθοποιοί και οι δύο, ο Γιάννης Ευαγγελίδης, η Βήμα Ισακύρη, η νονά μου είναι η Ρένα Βλαχοπούλου. Ήμασταν οικογένεια, θέλω να πω. Ήταν λίγο απίστευτο αυτό να συμβεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται να δουλέψει στο θέατρο και να κάνει καριέρα δεν ήθιστε να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Ωστόσο εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να κινούμαι αντίθετα και να διεκδικώ αυτό για το οποίο, αυτό το οποίο πιστεύω. Και πραγματικά πιστεύω ότι η ζωή στην περιφέρεια είναι ανώτερης ποιότητας. Αρκεί να πείσουμε και το κράτος σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι δεν είμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Ή αν μας θεωρούν πολίτες δευτέρας κατηγορίας, τουλάχιστον να μας μειώσουν τους φόρους. Εφόσον όπως φορολογούμε το ίδιο με όλους, με τους πολίτες του κέντρου που μένουν στις μεγάλες πόλεις, τότε νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και τις ίδιες παροχές. Σε παιδεία, σε πολιτισμό, σε υποδομές, σε πολλά. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε τι θέλει να πει η κυρία Ευαγγελίδου, όμως να πούμε το εξής. Αυτή τη η απόφαση την έφερε στις Σέρρες, ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος. Και προσέξτε, στο κομμάτι και το κοινωνικό, μέσα από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκεί του Δήμου, αλλά και το καλλιτεχνικό, ήταν εφόδια στη ζωή της και στην πορεία της, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και οι σπουδές της και η εμπειρία της στο θέατρο, γιατί τα επένδυσε εκεί. Να θυμίσουμε, κυρία Ευαγγελίδου, ότι διατελέσατε και πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕΣΕΡΟΝ, σωστά? Φυσικά, και πρόεδρος 4 χρόνια και καλλιτεχνική διευθύντρια 3 χρόνια. Υπηρέτησα το ΔΥΠΕΘΕΣΕΡΟΝ 7 χρόνια και μάλιστα μέσα σε περιόδους που ήταν αρκετά κρίσιμες για το θέατρο. Στην αρχή ήταν η οικονομική κρίση, το μεγάλο κράχ που βιώσαμε όταν ήμουν πρόεδρος, και φυσικά καταλαβαίνετε ότι οι δομές πολιτισμού είναι οι πρώτες που πλήττονται. Γιατί φυσικά όταν υπάρχει ανάγκη για χρήματα, πάντοτε λέμε εντάξει, ο πολιτισμός μας πάει λίγο πίσω, κάτι που είναι εξαιρετικά επιζήμιο και λάθος. Και στην θητεία μου σαν καλλιτεχνική διευθύντρια είχα το κορονοϊό. Και εκεί κάναμε ένα μεγάλο βήμα στο ΔΥΠΕΘΕ. Ήμασταν οι πρώτοι πανελλήνια. Και μάλιστα είχα και επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού τότε, γιατί με την κυρία Μενδώνη, η οποία με ρώτησε τι γίνεται στις Σέρρες. Οι οποίοι πήγαμε διαδικτυακά. Σχεδόν από τις πρώτες μέρες του κορονοϊού ήμασταν οι πρώτοι που μεταφερθήκαμε διαδικτυακά με τα απενιχρά μας μέσα, φυσικά, γιατί οι χρηματοδοτήσεις μας είναι πολύ μικρές. Όμως αυτό που θέλαμε να δείξουμε σαν συμβολικά ήταν ότι ο πολιτισμός δεν πρέπει να σταματάει, πρέπει πάντα να συνεχίζουμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Και αυτή γενικά είναι και μια αντίληψη που έχω σε όλη μου τη ζωή, ότι δεν πρέπει να σταματάμε να αγωνιζόμαστε, δεν πρέπει να υποχωρούμε και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Mm-hmm.
Και πάμε τώρα λίγο στα των ευρωεκλογών. Από την τοπική αυτοδιοίκηση μεταπηδά στο ευρωπαϊκό γήπεδο η κυρία Ευαγγελίδου, στο πλευρό της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την πλεύση ελευθερίας, υποψήφια ευρωβουλευτής στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Για την πλεύση ελευθερίας, κυρία Ευαγγελίδου, το διακύβευμα τούτων των ευρωεκλογών ποιο είναι? Και γιατί με την πλεύση ελευθερίας, κυρία Ευαγγελίδου, πώς πήρατε αυτή την απόφαση από την αυτοδιοίκηση που δεν έχει αυτό τον κομματικό χαρακτήρα να περάσετε στον πολιτικό στίβο και μάλιστα στις ευρωεκλογές? Ναι, σας ευχαριστώ που με ρωτάτε και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και να μην έχει κομματικό χαρακτήρα, και εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση ενήργησα χωρίς κομματικό χαρακτήρα, γιατί γενικά δεν πιστεύω στους κομματικούς χαρακτήρες. Πιστεύω στους ανθρώπους που αγαπούν και θέλουν να προσφέρουν. Εγώ ήθελα να προσφέρω στην πόλη με μεγάλη αγάπη για τα παιδιά μου, γιατί μεγάλωσα εδώ τα παιδιά μου και ήθελα να έχουν παροχές που είχα αγωνία να τις δημιουργήσω. Όμως δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη και πάρα πολλές φορές μέσα στο επάγγελμά μου συνάντησα τα κόμματα τα οποία έρχονταν καταργώντας την αξιοκρατία, καταργώντας την κανονική πορεία των πραγμάτων και ανέτρεπαν τόσο την ζωή μου όσο και τη δουλειά μου. Οπότε κάποια στιγμή είπα, τώρα που έφτασα στην ηλικία των 50, ότι δεν μπορώ να σας αφήσω χωρίς απάντηση, ούτε μπορώ διαρκώς να πηγαίνω να χτίζω εκεί που γκρεμίζεται. Κάποια στιγμή πρέπει να σταθούμε απέναντι και σαν γονείς και σαν προσωπικότητες και σαν άνδρες και σαν γυναίκες και να πούμε ότι ως εδώ. Δεν μπορεί το κράτος της αξιοκρατίας, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, αποδεικνύεται με τα χαρτιά που έχει ο καθένας και με την πορεία του. Δεν μπορεί το κράτος της αξιοκρατίας στην Ελλάδα να είναι μια ουτοπία. Δεν μπορεί το κράτος δικαίου να είναι μια ουτοπία. Δεν μπορεί τα οικονομικά μέτρα τα οποία είναι τόσο αυστηρά και η μετακύληση της ευθύνης διαρκώς στους πολίτες να έχει γίνει καθεστώς. Κάποια στιγμή έχουμε καθήκον να σταθούμε απέναντι και να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τόσα χρόνια τις τύχες μας. Οπότε αυτό ήταν το δικό μου το κίνητρο, κανένα κίνητρο πολιτικής καριέρας, ούτε και στην τοπική αυτοδιοίκηση ασχολήθηκα με διάθεση καριέρας και οι συντοπίτες μου το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και φυσικά με την πλεύση ελευθερίας, γιατί η πλεύση ελευθερίας είναι η μοναδική φωνή, η οποία δεν έχει αμαρτίες του παρελθόντος, δεν πρόδωσε ποτέ το λόγο της η ζωή Κωνσταντοπούλου απέναντι στους πολίτες, είτε συμφωνεί κανείς μαζί της είτε διαφωνεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι δεν πρόδωσε ποτέ τον λόγο της, ότι δεν έχει να της επιρρύψει κανείς τίποτα, γιατί η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κόμμα που ούτε δανείζεται, ούτε χρωστάει, ούτε χρωστάει σε κανέναν, ούτε διαπλέκεται με συμφέροντα. Είναι η ανεξάρτητη φωνή των πολιτών, η πραγματική φωνή των πολιτών και μέσα στο κοινοβούλιο, και το έχει αποδείξει. Έχει αποδείξει τη μαχητικότητά της, την παρουσία της, τη συνέπειά της. Οπότε για μένα η πλήρη ελευθερία και τις ιδέες που έχω είναι μονόδρομος. Η εκτίμησή μου στην προσωπικότητα της ζωής της Κωνσταντοπούλου είναι τεράστια. Και ουσιαστικά έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεσή της. Ήμουνα και στις εθνικές εκλογές μοναδική υποψήφια στις ΕΡΕΣ. Στη διάθεσή της να υποστηρίξω την ιδέα της και την αγάπη της για τα κοινά και το όραμά της. Άρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή σας για τις ευρωεκλογές η προσωπικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, πέρα από την ιδεολογία της πλεύσης ελευθερίας. Η ιδεολογία της πλεύσης ελευθερίας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προσωπικότητα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι η ιδρύτρια της πλεύσης ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όμως είναι και κάτι ακόμα. Είναι η μοναδική και πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που ίδρυσε δικό της κόμμα. Δηλαδή είπε, η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που είπε ότι εγώ θα γίνω αρχηγός και θα με ακολουθήσετε έτσι όπως πιστεύω εγώ. Ξέρετε, αυτό είναι στα όρια της ιεροσυλίας. Και σε αυτό το πατριαρχικό σύστημα είναι πολύ ιδιαίτερο να πει μια γυναίκα ότι εγώ θα σας οδηγήσω σε έναν χώρο ο οποίος ουσιαστικά ανδροκρατείται. Οπότε για μένα είναι και πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στο πλευρό μιας γυναίκας και να την υποστηρίζω σε αυτό το πολύ μεγάλο βήμα που κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα και του αύριο, κύριε Ευαγγελίδου, πώς πιστεύετε ότι πορεύεται? Είμαστε στο σωστό δρόμο ή θέλει φωνές στα όργανα τα οποία ανανεώνει, ένα εξ αυτών το Ευρωκοινοβούλιο τώρα, και θα ακολουθήσει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με άλλο τρόπο, και γίνονται, δεν είναι άμεσες εκλογές, δεν ψηφίζουν οι πολίτες.
Πιστεύετε λοιπόν ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση βάσει των αποφάσεών, τις αποφάσεις οι οποίες όλους μας επηρεάζουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νόμων που επηρεάζουν τις ζωές μας αποτελούν ενσωμάτωση στο δίκαιό μας, το εθνικό μας δίκαιο, οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστά το λέτε. Και η Ελληνική Βουλή, μάλιστα, τις ενσωματώνει παραδοσιακά με 2 και 3 χρόνια καθυστέρηση, κάτι που είναι εξαιρετικά επιζήμιο. Επιζήμιο γιατί επιφέρει πρόστιμο. Η Ευρώπη είναι μέσα στις ζωές μας, είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Εμείς που ζούμε στην περιφέρεια και ειδικά εμείς που ζούμε σε αγροτικούς νομούς το γνωρίζουμε, γιατί η πορεία της παραγωγής εδώ και πάρα πολλά χρόνια καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και πρέπει να σας πω ότι πληροφορήθηκα τον τελευταίο καιρό ότι στην Επιτροπή των Αγροτικών Υποθέσεων τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται. Δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ είμαι σύζυγος αγρότη κτηνοτρόφου στις Αίρες. Έχουμε πρόβατα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα θέματα τα αγροτικά, γιατί τα έχω πονέσει και τα έχω βιώσει τα τελευταία 20 χρόνια με τη ζωή μου. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και τι ελλείψεις υπάρχουν και πώς έχει κυνηγηθεί και καταστραφεί ουσιαστικά η παραγωγή στην Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι σαφές ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα και δεν βρίσκεται όχι στο σωστό δρόμο, δεν βρίσκεται στο δρόμο που ήταν ο προορισμός της και η διακήρυξης της. Γιατί η Ευρώπη φτιάχτηκε για να είναι ένας χώρος επικοινωνίας, πολιτισμού, παιδείας, ανάπτυξης, προόδου, ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών και αντί αυτού έχει γίνει ένας χώρος μονοπωλίων, καρτέλ, όπου οι Έλληνες από τα σκληρά μέτρα τα οικονομικά που πάρθηκαν με απόφαση της Ευρώπης να φερθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος είχε τότε ξεσηκώσει και τη μνήμη πολλών πνευματικών ανθρώπων και είχαν πει ότι δεν πρέπει να φέρεστε έτσι στην Ελλάδα. Αναγκάζει τους Έλληνες να γίνονται μετανάστες όπως ήταν στην δεκαετία του 50 και του 60 και να μην ξεχνάμε φυσικά ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή υποστηρίζει 2 πολέμους. Οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές με μεγάλη μου λύπη και η κυβέρνηση ελληνική έχουν ταχθεί υπέρ 2 πολέμων, ένα στην καρδιά της Ευρώπης και ο άλλος μια γενοκτονία η οποία συντελείται μπροστά στα μάτια μας, η γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να συμφωνήσουμε ότι τόσα χρόνια οι επιλογές μας δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, είτε υποστηρίζουμε ένα κόμμα με την ψυχή μας, είτε είμαστε αναποφάσιστοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όποιον και αν ψηφίσουμε, τουλάχιστον το 2010, δεν θα σας πάω πιο πίσω, βγαίνει ακριβώς η ίδια πολιτική. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές, πρέπει να βρεθούν φωνές δυνατές που πρέπει να πάρουν υποστήριξη από τον κόσμο και δύναμη από τον κόσμο για να μιλήσουν για την ειρήνη, για τα εθνικά μας προϊόντα, για την ανάγκη της περιφέρειας, για τα επιλεκτικά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία πρέπει να ανοίξουν και πρέπει να ενταχθούν, να ενταχθεί και η περιφέρεια, να ενταχθούν κι άλλοι. Για τα λεφτά που έρχονται από την Ευρώπη με τη μορφή επιδομάτων και όχι για αναπτυξιακά έργα. Για την Ελλάδα που τόσα χρόνια είναι Ευρώπη, αλλά είναι πάρα πολύ πίσω σε υποδομές. Και κάπως η ζωή μας όλα τα χρόνια δείχνει να μην προχωράει. Όλα αυτά είναι διεκδικήσεις, όλα αυτά είναι παρουσία και είναι πάρα πολύ σημαντικό η πλεύση ελευθερίας όπως έδωσε ζωή στη Βουλή να δώσει ζωή και στην Ευρωβουλή, δηλαδή να μεταφέρει τη φωνή των πολιτών και την πραγματικότητα των πολιτών. Εξάλλου αυτό είναι και το κεντρικό σύνθημα της πλεύσης ελευθερίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Δώστε ζωή στην Ευρωβουλή. Ακριβώς, και το ζωή δεν είναι μόνο ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι παρουσία. Είναι παρέμβαση, είναι ανεξαρτησία, είναι αλήθεια και είναι η φωνή των πολιτών. Είναι οι πολίτες μέσα στα κέντρα της εξουσίας. Αυτά είναι λοιπόν τα μηνύματα και οι διεκδικήσεις. Η άλλη φωνή, η αλλαγή ουσιαστικά πολιτικής, όπως μας λέει η κυρία Ευαγγελίδου, όχι μόνο στην εγχώρια πολιτική σκηνή, αλλά και στην Ευρώπη. Από εκεί... Μα δεν έχετε διαπιστώσει μια αλαζονία των κυβερνώντων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή εθνικό. Για την εξουσία. Είναι τόσο σίγουρη για την εξουσία. Και δεν δίνουν καμία σημασία στις αντιδράσεις του κόσμου, στις φωνές του κόσμου. Κάπως λοιπόν δεν πρέπει αυτό το πράγμα, αφού έχουμε τη δυνατότητα και η δημοκρατία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, με δημοκρατικό τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και μακάρι και κάποια στιγμή να το ανατρέψουμε. Είδατε πώς ήταν η νομοθεσία που πάρθηκε για το νέο φορολογικό.
Είδατε ότι υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται συλλήφθην κλέφτες. Και λέει ότι από τη στιγμή που δηλώνεται κάτω από 12.000 ευρώ, άρα σημαίνει ότι κλέβεται. Γιατί δεν μπορεί κανείς να ζήσει κάτω από 12.000 ευρώ. Είδαμε όμως και τι έγινε με τη δυναμική εξέγερση ουσιαστικά των αγροτών σε όλη την Ευρώπη. Στον αντίποδα είδαμε και φωτεινά παραδείγματα. Πώς η κινητοποίηση, η μεγάλη ευρωπαϊκή κινητοποίηση αγροτών κτηνοτρόφων ανάγκασε τις πολιτικές ηγεσίες και τα όργανα λήψης απόφασης των Βρυξελών να ξανακαθίσουν και να εξετάσουν ξανά από την αρχή την κοινή αγροτική πολιτική. Πολύ σωστά το λέτε. Ήταν ντροπή αυτή η νέα ΚΑΠ, γιατί πραγματικά έχω την εντύπωση ότι φτιάχτηκε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πατήσει ποτέ στον κάμπο. Για τους Έλληνες είμαι σίγουρη, γιατί δεν τους έχω συναντήσει ποτέ, γιατί είμαι σχεδόν κάθε μέρα μέσα στον κάμπο για τις ανάγκες της οικογένειάς μου. Όμως πρέπει να πούμε, ήταν μια μεγαλειώδη στιγμή φέτος οι ταυτόχρονες κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη. Είδαμε πάρα πολύ λίγα στην Ελλάδα. Στη Γαλλία ήταν τρομερές οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις των αγροτών. Στην Ελλάδα αυτό που ακούσαμε είναι μην τυχόν και οι αγρότες κλείσουν τους δρόμους. Πρέπει να πούμε ότι το 2019 η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε τους αγρότες, οι οποίοι από την κυβέρνηση είχαν μηνυθεί και κέρδισε το δικαίωμα της δυνατότητας των αγροτών να διαμαρτύρονται με τα τρακτέρ τους ακόμα και κλείνοντας τους δρόμους, γιατί δεν διαθέτουν κανένα άλλο μέσο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να ακουστούν. Η αγωνία μας δεν είναι αν θα κλείσουν οι αγρότες τους δρόμους, η αγωνία μας είναι αν οι αγρότες θα μπορέσουν να παράξουν για να υπάρχουν χρήματα να μετακινούμαστε σε αυτούς τους δρόμους. Γιατί ας μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί. Όμως πρέπει να πούμε ότι οι αγρότες της Ελλάδας δεν είχαν τα ίδια αιτήματα με τους αγρότες της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αυτά που ζητάμε εμείς είναι κατεκτημένα ήδη για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν μπορεί να λέμε ότι τα πράγματα είναι κατεκτημένα στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή, από τη στιγμή που είμαστε και εμείς Ευρώπη, πρέπει να, να υπάρξει μια ισορροπία και να αναρωτηθούμε γιατί είμαστε τόσο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη σε όλα τα θέματα. Στα θέματα της παιδείας, στα θέματα της υγείας, στα θέματα των υποδομών, στα θέματα των μεταφορών. Εμείς εδώ στις ΣΕΡΕΣ αυτή τη στιγμή είμαστε σε χειρότερη κατάσταση στις μεταφορές. Δεν ξέρω πώς είστε στην Ξάνθη. Σε χειρότερη κατάσταση στις μεταφορές από ό,τι ήμασταν όταν εγώ ήμουν παιδί και ερχόμουν στις ΣΕΡΕΣ 13 ώρες με το τρένο. Τότε τουλάχιστον υπήρχε άμεση ανταπόκριση απευθείας Αθήνα-ΣΕΡΕΣ. Σήμερα δεν υπάρχει. Ίδια εικόνα. Και εδώ να σας πω, κυρία Ευαγγελίδου, μιλάτε και χαμογελάμε εδώ με τη συνάδελφο. Ίδια εικόνα. Ελάτε στην Ξάνθη και θα τη συναντήσετε. Έτσι, είμαστε δίπλα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συντάσσομαι με τους Εραίους που μας θέλανε στην Ανατολική Μακεδονία της ΣΕΡΕΣ. Βρεθήκαμε στην Κεντρική Μακεδονία και εξαιρούμαστε, πρέπει να σας πω, από τα πάντα. Έχω ανατρέξει δεκάδες φορές σε ευρωπαϊκά προγράμματα που λέει βγήκε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους κτηνοτρόφους και ανατρέχω και βλέπω ότι είναι αφορά τη Θεσσαλονίκη, αφορά περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι ΣΕΡΕΣ δεν βρίσκονται μέσα πάντως. Δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε για ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να τρέχουμε λίγο στις εξαιρέσεις να δούμε, γιατί οι εξαιρέσεις είναι τόσες πολλές που πας και βλέπεις ότι πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμα και φωτογραφικά. Άρα μιλάτε για ισόρροπη ανάπτυξη και για την κοινωνική συνοχή. Τη σύγκληση τη βάζει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια αλήθεια χωρίς συμφέροντα, να πούμε επιτέλους σε κεντρικό επίπεδο, παντού και στην Εθνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Βουλή, αυτό που ζούμε και αυτό που λέμε μεταξύ μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί δίνουμε δύναμη σε ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρουν μια εικονική πραγματικότητα και ενώ μας πουλάνε τόσα παραμύθια και τόσα ωραία λόγια προεκλογικά, μετεκλογικά, έρχονται και κάνουν τα ακριβώς αντίθετα και μας λένε και φταίχτες. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ επιζήμιο το γεγονός ότι οι Έλληνες χαρακτηρίζονται ως κλέφτες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι, συγγνώμη, δεν ξέρω να σας τρώω το χρόνο. Υπάρχει ένας οικισμός στην Κόρινθο που με έχει συγκλονίσει, το Αμόνι Κορινθίας. Λοιπόν, αυτός ο οικισμός έχει φτιαχτεί από το 1963-62, το 66 νομιμοποιήθηκε πέρα στο σχέδιο πόλης. Δεν έχει νερό, υδροδότηση, 2024. Έχουν περάσει τόσες κυβερνήσεις, τόσα χρόνια. Ο οικισμός αυτός, πάνω από 600 άνθρωποι, δεν έχουν νερό. Μάλιστα. Ελλάδα, 2024, έτσι. Η Ελλάδα της Ευρώπης. Ναι, αλλά αυτό να καθόμαστε όμως να λέμε, α, η Ελλάδα δεν φτιάξει τίποτα. Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα. Όπου και να πας, τη λατρεύεις.
Λοιπόν, οι Έλληνες δεν ξέρουν σε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι είναι. Οκ, έχουμε και εμείς ελαττώματα και οι Γερμανοί έχουν ελαττώματα και οι Γάλλοι είναι τέλειοι. Και δηλαδή, γιατί είμαστε, στοχοποιούμαστε συνέχεια, στοχοποιούμε τη χώρα, στοχοποιούμε τους εαυτούς μας και δεν απαιτούμε ανάληψη ευθύνης και δουλειά από το πολιτικό σύστημα. Εμένα, κοιτάξτε, το είπατε νωρίτερα. Αυτή η μετακύλυση της ευθύνης. Αυτή η μετακύλυση της ευθύνης στον πολίτη. Και οι κυρίες οι οποίοι έχουν ψηφιστεί να εκπροσωπούν τους πολίτες και δεν βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Ψηφίζουν χωρίς να διαβάζουν. Το είχε παραδεχτεί ο κ. Χρυσοχοΐδης όταν ψήφισε τα μνημόνια και είπε: α, ψήφισα και δεν το διάβασα και μετά προήθησε υπουργό. Αυτά είναι αντικειμενικές αποδοχές και παραδοχές, τις οποίες όμως κάποια στιγμή, με πολύ ωραίο τρόπο, δεν χρειάζεται ούτε να τσακωνόμαστε. Χρειάζεται, γιατί, κοιτάξτε, η πολιτική, ο συλλογικός μας χώρος είναι μια εργασία. Εγώ λοιπόν έρχομαι και ετούμε σε εσάς και σας λέω, θέλω να κάνω αυτή την εργασία, να την αναλάβω. Πιστεύω ότι έχω τα προσόντα, σας πείθω και εσάς, δώστε μου τη δυνατότητα να την κάνω μετά όμως και να έρθετε και να με ελέγξετε. Δεν μπορεί να τα αφήνουμε ανεξέλεγκτο. Όπως θα ελέγχαμε τον οποιονδήποτε θα αναλάμβανε να μας κάνει μια εργασία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πολιτικό σύστημα σας ικανοποιεί. Σας κάνει τη δουλειά σας. Άμα σας την κάνει, ξαναστηρίξτε το. Στον χώρο της αριστεράς, γιατί η πλεύση ελευθερίας ανήκει η κυρία Ευαγγελίδου, και είναι η τελευταία ερώτηση γιατί μας πιέζει ο χρόνος, υπάρχουν αρκετά πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Γιατί να επιλέξουν την πλεύση ελευθερίας? Η πλεύση ελευθερίας έχει ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό αποτύπωμα, γιατί η πλεύση ελευθερίας ακολουθεί τις αρχές της και τα πιστεύω της, χωρίς να ακολουθεί κομματικές γραμμές. Γι' αυτό πολλές φορές και ο κόσμος που πιστεύει σε εμάς, λίγο επειδή έχει συνηθίσει να βρίσκεται σε χώρους που ακολουθούν κομματικές γραμμές στερεοτυπικά, λίγο ταράσεται. Παραδείγματος χάρη, ένα κομμάτι της αριστεράς δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα. Για μας η ισότητα όλων των ανθρώπων είναι ταυτοτική. Η ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει δύο μεταπτυχιακά. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου και η πλαίση ελευθερία θα υποχωρήσουν σε οτιδήποτε σε θέματα ισότητας. Ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Επιπλέον υπάρχουν αριστερά κόμματα που ψήφισαν και υποστήριξαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Η ζωή Κωνσταντοπούλου από την πρώτη στιγμή και η πλεύση ελευθερία τάχθηκαν αντίθετα στην συμφωνία των Πρεσπών με πάρα πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα. Μιλώντας για μια συμφωνία που ουσιαστικά είναι άκυρη, γιατί δεν φέρει την νομιμοποίηση των πολιτών και από τις δύο πλευρές, και για μια συμφωνία που είναι επιζήμια και λυψή για τα ελληνικά συμφέροντα, τα οποία και οφείλουμε πρωτίστως να προασπίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πλεύση ελευθερίας έχει ένα φυσικά και βρίσκεται στον χώρο της αριστεράς, γιατί ο άνθρωπος που την ίδρυσε, η ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι αριστερή και κινείται με αυτή την ιδεολογία. Όμως η πλεύση ελευθερίας λέει πολύ καθαρά, δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά, γιατί αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε τις ζωές μας να αλλάζουν. Γιατί όμορφα τα λέμε τόσα χρόνια, είμαι αριστερός, είμαι δεξιός, όμως οι πόλεις μας, εμείς που τις ζούμε, και πάρα πολύ, και η Ελλάδα ολόκληρη, εάν δεν πάει χειρότερα, τουλάχιστον είναι ακινητοποιημένη. Αλλά πρόοδο έχουμε δει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό και με πάρα πολύ αργά βήματα. Και πιστεύω ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο. Και μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Έχουμε όλα τα προσόντα και είναι πάρα πολύ κρίμα να αποχαιρετούμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό, γιατί εκεί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας οι γιατροί μας, οι δικηγόροι μας, οι επιστήμονές μας, και να μην αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις να δημιουργήσουμε ένα κράτος που θα μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους του και να προοδεύσει. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, το είπε εξ αρχής η κυρία Ευαγγελίδου, είναι και χήμαρος. Αυτή η μετακύληση των ευθυνών στους πολίτες, που τη βιώσαμε πολύ έντονα κάθε φορά που έχουμε μία κρίση, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της κρίσης, αν είναι υγειονομική, αν είναι οικονομική, αν είναι ακρίβεια, μετακυλούμε την ευθύνη στον πολίτη. Όμως σε μια δημοκρατία ευθύνη έχει και το πολιτικό προσωπικό. Όχι, όχι, ευθύνη έχει πρωτίστως το πολιτικό προσωπικό, γιατί αυτές οι θέσεις λέγονται θέσεις ευθύνης και πληρώνονται γι' αυτό. Είναι υπέροχο πολίτευμα η δημοκρατία. Εγώ, όταν ήμουν καλλιτεχνική διευθύντρια στο ΔΠΣ, έπαιρνα ένα επίδομα θέσεις ευθύνης, έτσι λέγεται. Δηλαδή, είναι τόσο καλός ο κόσμος, ο λαός, οι πολίτες, τους οποίους ορκίζονται να υπηρετούν, ο οποίος πρωτίστως πάει και λέει ότι
καταλαβαίνω ότι θα φέρεις μεγάλη ευθύνη και γι' αυτό σε αποζημιώνω γι' αυτό. Λοιπόν, η αποζημίωση αυτή λαμβάνεται γιατί στη δύσκολη στιγμή ο άνθρωπος που φέρει την ευθύνη ή θα προβλέψει να μην έχει απώλειες και ζημία, ή θα πρέπει λοιπόν να έχει το μυαλό να προβλέψει, ή διαφορετικά αν δεν το έχει προβλέψει θα βγει ως ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη, ως ο άνθρωπος που οδηγεί, ως ο υψηλά ιστάμενος μπροστά και θα πει εγώ την έχω την ευθύνη. Σας ευχαριστούμε. Εδώ πέρα όμως το πολιτικό μας σύστημα δεν το κάνει αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Καλλιόπη Ευαγγελίδου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Καλημέρα.